Με κλειδωμένε δαπάνε στα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κατατεθεί ω τι 30 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ο κρατικό προπολογισμό του 2018. Θα είναι γύρω από το ποσό αυτό, εκτό αν υπάρξουν περικοπέ από τη Βουλή. Πλέον έχουμε ισοσκελισμένου προπολογισμού, δηλαδή οι δαπάνε δεν υπερβαίνουν τα έσοδα. Και το γεγονό ότι θα είναι αυξημένε οι δαπάνε φέτο, σημαίνει ότι θα είναι και τα έσοδα αυξημένα. Το νομοσχέδιο του προπολογισμού θα συνοδεύουν η έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων, τα στρατηγικά σχέδια των Υπουργείων και ο κατάλογο νέων αναπτυξιακών έργων. Πρόκειται για τον τελευταίο προπολογισμό που παρουσιάζει η κυβέρνηση πριν τι προεδρικέ εκλογέ του 2018 και είχε αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού από την αντιπολίτευση. Η εξέταση των προπολογισμών ξεκινά. Ε, περίπου δύο εβδομάδες μετά την κατάθεσή τους στην Βουλή. Άρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού κατατεθούν στη Βουλή, περίπου περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει και η συζήτηση και θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο της τριετίας 2018-2020, στα σημαντικά αναπτυξιακά έργα συγκαταλέγονται. Φωτοεπισήμανση, νέο χτίριο της Βουλής, κρατικό χημείο, δρόμος πόλης Πάφου, Λεμεσού Σαϊτά, Περιμετρικό δρόμο Λευκοσία, κατασκευή αγωγού Βασιλικού για μεταφορά νερού στη Λευκοσία, έργα υποδομή στο Βασιλικό για τι ενεργειακέ εγκαταστάσει. Ανησυχίε εκφράζουν, ωστόσο, μέλη τη Επιτροπή Οικονομικών ω προ τον βαθμό υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων. Οι αναπτυξιακέ δαπάνε του κράτου δεν είναι μειωμένε, είναι πολύ αυξημένε. Απλά υπάρχει εδώ μια ερμηνεία διαφορετική. Ε, παλαιότερα τα έργα τη κυβέρνηση τα πλέρωνε η κυβέρνηση, ενώ σήμερα πολλά έργα γίνονται με τη μέθοδο τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως είναι για παράδειγμα το αεροδρόμιο, όπως είναι το λιμάνι Λεμεσού και πολλά άλλα έργα. Το προσχέδιο του προεπολογισμού έχει ήδη κατατεθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.